Για εσάς και ένας γεμιλιά εδώ πέρα και στους συμμόβιλους θα σας δείξω τι πρέπει να προσέχετε για όταν αγοράζετε ένα Wi-Fi repeater ή και τι μπορούμε να κάνουμε ένα Wi-Fi repeater. Αρχικά, λίγη θεωρία. Τι είναι ένα Wi-Fi repeater? Λοιπόν, έχουμε το router στο σαλόνι μας και δεν έχουμε καλό σήμα στα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού. Πολύ απλά παίρνουμε ένα Wi-Fi repeater και δημιουργούμε ένα άλλο δίκτυο προσωπικό. Ας πούμε, μπορεί το μέσα στο σαλόνι να το λένε ούτε BD. Τάδε, ας πούμε, και μέσα να το κάνετε room, παπάκι, ρε παιδί μου, ας πούμε, δημιουργείτε ένα νέο CID με τον ίδιο κωδικό. Τώρα, τα Wi-Fi repeater είναι τα πιο φθηνά που είναι μόνο, μεταφέρουν μόνο ασύρματο και κάποια έχουν και μία θύρα Ethernet για να μπορείτε να συνδέσετε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πάντως, οι μάρκες προτείνω είναι TP-Link, D-Link, Netgear, Asus και Huawei, σε τέτοια πράγματα, και Belkin, ok. Πάμε στην TP-Link που είναι μια αξιόπιστη μάρκα και αυτό δεν είναι καλό Wi-Fi repeater. Αρχικά αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να έχει ρυθμό μετάδοσης 300 Mbit και πάνω που από το πιο φθηνό ξεκινάει. Αν το router σας υποστηρίζει 2,4 GHz band και 5, να μην πάρετε, ας πούμε, Wi-Fi repeater που να υποστηρίζει 2,4 μόνο. Αυτό μπορούμε να το δούμε ανάλογα με το router που έχετε. Αν έχετε router πάντα στο παρόχο σας, δεν νομίζω να υποστηρίζουν τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Ας πούμε, αν έχετε πάρει κάποιο TP-Link, το TL, ας πούμε, αυτό που θα δείξει που μόνο βίντεο, που υποστηρίζει, καλύτερα να πάρετε ένα Wi-Fi repeater που να υποστηρίζει και τα 5 GHz band. Και το προτείνω και αυτό. Τι γίνεται με το δίκτυο. Σήμερα είχαμε μία βλάβη. Range extender. Ωραία. Λοιπόν, το ένα είναι φθηνό καλό της TP-Link χρυσό. Single band 2,4 GHz, δηλαδή είναι υποστηρίζει τα 5. Καλά. Και τα 5 να μην υποστηρίζει. Το setup είναι απλό. Μπορείτε να το γράψετε TP-Link setup Wi-Fi repeater ή access point. Είναι πανεύκολο το setup. Το βάζετε στον υπολογιστή σας. Σετάρετε με το δίκτυό σας ή απλά με το κουμπί VPS αν έχει το router σας. Το setup είναι πανεύκολο, μπαίνει σε μια μπρίζα εκεί που στα νεκρά σημεία του σπιτιού. Χαρακτηριστικά single band, εντάξει, και το είπαμε. Μπαίνει κατευθείαν στην μπρίζα και νομίζω βγάζει και μια θέρα Ethernet. Το συγκεκριμένο δεν βγάζει, αλλά μπορείτε να πάτε σε λίγο πιο ακριβή λύση, ας πούμε, στο συγκεκριμένο αυτό. Το οποίο βγάζει και θύρα Ethernet. Μπορείτε να συνδέσετε και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που δεν έχει κάρτα δικτύου. Αυτά όσον αφορά τα Wi-Fi repeaters. Οι λειτουργίες τους και πώς μπορούν να μας φανούν εμάς χρήσιμα. Και Asus μπορείτε να προμηθευτείτε. Επίσης μπορείτε να γράψετε στο YouTube. Link θα υπάρχει στο description. TP-Link. Setup Wi-Fi range extender setup και εδώ έχει πάρα πολλά setup, μπορείτε να δείτε αυτό, έχει πάρα πολλά setup που μπορούν να σας βοηθήσουν με το να σετάρετε το δικό σας Wi-Fi repeater. Ας πούμε εδώ πέρα δείχνει σαν και αυτό που σας έδειξα, το βάζετε στην πρίζα, περιμένετε να γίνει το λαμπάκι και πάτε μετά στο modem router σας, πατάτε το κουμπί VPS, αυτή είναι η πιο απλή λύση αν έχει VPS, πατάτε το VPS από εκεί, ανάγουν τα λαμπάκια και μετά πολύ απλά, όχι ακριβώς αυτό, με το modem σας μπορείτε να δείτε στα νεκρά σημεία του σπιτιού που πιάνετε μία γη καθόλου, να βάλετε αυτό και να είναι το σήμα, να έχετε καμπανά σήμα. Επίσης να κοιτάξετε στα Wi-Fi repeater να έχουν ασφάλεια, γιατί πολλοί πάνε και αγοράζουν φθηνά που δεν έχουν ασφάλεια, και ενώ το δίκτυό τους έχει ασφάλεια, όταν κάποιος συνηθίζει στο Wi-Fi repeater πολύ απλά δεν έχει ασφάλεια. Και επίσης όχι TrueBox, DSL modem routers, Wi-Fi repeater extenders, access point κτλ. Γεια σας, μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα πούμε.